Ο Βασίλη Τσικάρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Ιουνίου του 1972, σπούδασε δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε για 17 χρόνια, ενώ από το 2007 και μετά άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα θεάτρου, υποκριτική και σκηνοθεσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 2011 έγραψε το πρώτο του θεατρικό έργο και έκτοτε συνεχίζει να δημιουργεί σε θέατρο και κινηματογράφο. Είναι μέλος της ΕΣΥΕΜΘ, της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, ενώ είναι υπεύθυνος του θεάτρου Άρατος και της Άρατος Φιλμς. Αποτελεί δε μέλος της Ένωσης Εφέδρων Αξιωματικών Ομοεύρου, του Συλλόγου Απογόνου Μακεδονομάχων και της Υπηρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει τι ιστορικέ ταινίε Μεγάλου Μήκου, Έξοδο 1826 και Πολιορκία. Έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει την ιστορική ταινία Μικρού Μήκου, Φρικτορία. Στο post production είναι το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Τα παιδιά τη Αμαρίνα, βασισμένο σε ιστορική έρευνα. Το 2011 ξεκίνησε τη συγγραφή θεατρικών έργων. Τρία από αυτά έχουν πάρει βραβείο Κοινού Θεσσαλονίκη. Έργα του είναι ψάρι στα χείλη, κωδικό σπασί μπαντά, σουτζούκ λουκούμ, σπαγγέτια άδεια πιάτα, μια σφαίρα για την Τζέιν, σόρι, λάθος κρεβάτι, το σεξ αρχίζει στα 40 και μαζί με τη Χριστίνα Λιόλιου το έχω θέμα και τη σατυρική τριλογία Matmix. Επίσης έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 15 θεατρικά έργα. Εργάστηκε για 11 χρόνια στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη FM100 ω συντάκτη εκφωνητή δελτίων ειδήσεων και παρουσιαστή εκπομπών. Την περίοδο 2008-2011 και για την εκκλησιαστική τηλεόραση 4Ε είχε την επιμέλεια και παρουσίαση των εκπομπών Ιστορικέ Σελίδε και στον τόπο που γεννήθηκα. Έχει περισσότερε από 2.000 τηλεοπτικέ εμφανίσει στα εξή μέσα. Αλφα Πολύ, ΟΜΕΓΑ Τηλεόραση, Δημοτική Τηλεόραση Καλαμαριά Αργό, TV Θεσσαλονίκη, Γνώμη Τηλεόραση, Net News, παρουσιάζοντας παρουσιάζοντα ειδησιογραφικέ ενημερωτικέ εκπομπέ, δελτία ειδήσεων, έρευνε και εκπομπέ λόγου και τέχνη. Ο Βασίλη είναι εδώ, να τον δω να τον καλωσορίσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ, ναι, αγχώθηκα τώρα με αυτό που πάρει να ακούω. Γιατί? Ε, δεν τα κάνει εσύ όλα αυτά. Ναι, ναι, μεγαλώνουμε όμω. Δε τι μεγαλώνουμε. Ναι, δεν τι έκανε. Έχασε η δημοσιογραφία, κέρδισε το θέατρο και ο κινηματογράφο. Μια δημοσιογραφία την οποία υπηρέτησε για 17 χρόνια. Ναι. Κέρδισε η δημοσιογραφία, θα, θα, πω γιατί. <laughs> ε, λόγω αυτού του επαγγέλματο Παύλου Λειτουργήματο, εγώ έμαθα να γράφω και να σκέφτομαι και να περνάω τη σκέψη μου στο χαρτί και κατόπιν, αν, θέλ, αν θέλεις να το πω ε, έτσι πολύ λαϊκά, η προ, μια προέκταση δημοσιογραφία είναι και η συγγραφή ενός ε, χρονογραφήματος, ε, ε, ενός ε, βιβλίου, όπως για παράδειγμα είναι και ένα θεα, θεατρικό έργο. Ε, όταν γράφω ε, ένα έργο, επειδή ασχολούμαι με την κοινωνία και τα προβλήματα της κοινωνίας, θεωρώ ότι δημοσιογραφώ, εξακολουθώ να δημοσιογραφώ και τιμή μου και καμάρι μου, που είμαι μέλο και τη ΕΣΥΑ. Βέβαια, είναι ένα άλλο τρόπο να γράφει κανεί σενάρια, είτε για το θέατρο είτε για τον κινηματογράφο. Κάτι το οποίο βέβαια μαθαίνεται, αρκεί να σε διαπνέει μία έμπνευση, ένα ίστρο πνευματικό και όχι μόνο. Πότε σταμάτησες να είσαι ευτυχισμένος μέσα στη δημοσιογραφία και είπες εγώ τώρα θέλω να ασχοληθώ με και κάτι άλλο. <laughs> Κοίταξε, νομίζω από εκεί, γύρω στο 2010, mm -hmm. ε, τέλη της προηγούμενη δεκαετίας. Νωρίτερα, το 2007. Ε, τότε το... που άρχισε να παρακολουθείς μαθήματα, θα τα ναι, ναι, Πες τότε, στην Ναι, ναι, τότε. Απλά δεν ήθελα να πω γυμναστήριο και ήθελα να κάτι άλλο. <laughs> και, okay. και επειδή το θέατρο γενικά από μικρό παιδί μου άρεσε, ε, μου είχε πάρει τα μυαλά να το πω έτσι, ε, άρχισα δηλαδή να παρακολουθώ μαθήματα, κυρίως αριστεχνικά. Ε, δηλαδή ήθελα περισσότερο να το κάνω για μένα. Mm -hmm. ε, να είμαι εγώ χαρούμενο και να έχω και μια ισορροπία με τον εαυτό μου. Ε, όσο περνούσαν ε, τα χρόνια ε, προέκυπταν μπροστά μου κάποιε ευκαιρίε, όπω α πούμε συνεργασίε με άλλε θεατρικέ ομάδε, με ανθρώπου του θεάτρου από το εξωτερικό. Άρχισα να παρακολουθώ σεμινάρια, να ταξιδεύω. Εδώ είχα την ευτυχία να είμαι κοντά σε δύο δασκάλου εξαιρετικού. και ξαφνικά μια ωραία πρωία και κυριολεκτό αυτό που λέω, ξυπνάω σαν ένα άλλο βαμπύρ. Και αρχίζω και γράφω το πρώτο μου θεατρικό έργο. Και κατάλαβα ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα μου. Και ότι δεν θα μπορούσα να, να είμαι ικανοποιημένο κάνοντα μόνο, α το πούμε, σε εισαγωγικά, εκτό εισαγωγικά, ερασιτεχνικά θέατρο. Ήθελα κάτι περισσότερο. Και άρχισα να γράφω, και μετά από τα θεατρικά έργα, με τη συγγραφή των θεατρικών έργων, άρχισαν να έρχονται και τα σενάρια για τον κινηματογράφο. Λοιπόν, όλα αυτά όμω με μία ταχυτητά ανεξήγητη. Ε, Λε και ήσουν έτοιμο από καιρό. Γιατί ε, αν το 2011 έγραψε το πρώτο σου θεατρικό έργο. Ε, και φέτο έχουμε 2018 μόλι μπήκε. Σημαίνει ότι μέσα σε μόλι 7 χρόνια ναι. κατάφερε να συγγράψει αρκετά θεατρικά έργα, τα οποία πήγαν και εξαιρετικά, θα τα πούμε τώρα. Ε, και έκανε και το επόμενο βήμα σου στον κινηματογράφο, που εκεί είναι πολύ πιο απαιτητικά τα πράγματα, ε, ειδικότερα στην χώρα μα. Ε, θα έλεγε κανεί ότι έγινε ένα, συντελέστηκε ένα μικρό θαύμα στην περίπτωσή σου. Για να ξεκινήσουμε όμω από τα θεατρικά. Ερώτηση: Να κοιτάω ευθεία να κοιτάω εσένα. Να κάνει ό,τι θέλει. Να ε, κοιτάω δεν εσένα. Να μην υπάρχουν κανόνε. <laughs> 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 ναι, ναι. Ότι σε ευχαριστή. Okay. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ε, στην ε, ευθεία μα. Γιατί οι τηλεθεατέ θέλουν να μα ε, βλέπουν ε, ναι, στο προφίλ μα. Στο ανθά μα. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, για πε μου λοιπόν, το πρώτο στο θεατρικό έργο ήταν. Το ψάρι στα χείλη. μου έκανε την τιμή να το σκηνοθετήσει ο, ο Αχιλέας ο ψαλτοπουλος mm -hmm. ε, και μετά, μάλιστα, είχαμε κάνει και αρκετές συζητήσεις πάνω στη δομή του έργου και πώς το έβλεπε. Δηλαδή, το θεωρούσε ένα εξαιρετικό έργο ο Αχιλέας. Και πραγματικά, μέχρι σήμερα, είναι το πιο πολυταξιδεμένο μου έργο. Έχει παιχτεί τουλάχιστον σε 15-20 πόλεις, Ελλάδα και Κύπρο. Ε, μετά από αυτό ήταν ο κωδικός Πασί Μπαντά που πήρε το πρώτο, κοινό, ε, πρώτο, βραβείο κοινού Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που παίχθηκε ε, για δύο χρονιές με απίστευτα sold out ε, στη Θεσσαλονίκη. Ε, ακολούθησαν το Σουτζουκλουκού με επίση βραβείο κοινού, πρόσεξε τώρα τα άδεια πιάτα, ε, δεύτερο βραβείο κοινού Θεσσαλονίκη και ε, όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή μου λένε: Βασίλη, εσύ ασχολείσαι με έργα που έχουν μέσα φαγητό. Ψάρι, Σουτζουκλουκού. Λέω εντάξει, μη στεναχωριέστε, κάποια στιγμή θα, θα το Ό, γυρίσω. Ό,τι γίνεται φαίνεται. Ναι, ναι, τώρα τα τελευταία δύο έχουν σχέση με σεξ. <laughs> ναι, οπότε εντάξει. Ε, τα σπαγκέτι αλλά ιταλικά που το πα. Ναι, αλλά γαλλικά είναι και αυτό. Ναι, ναι. Mm. Έχει σχέση με φαγητό. Ε, συνολικά έχω γράψει 11 έργα, 10 και μαζί με τη Χριστίνα έχουμε γράψει μια τριλογία το Mad Mix. Δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, είναι περίπου 13-14 κάπου εκεί. Με το που πρωτοεμφανίστηκε, λε και το κοινό τη Θεσσαλονίκη σε περίμενε για να σε αναδείξει. Κάθε ναι. φορά ως τον αγαπημένο του σκηνοθέτη. Αυτό προφανώς σε γέμισε με μεγάλη ευθύνη. Ναι. Ε, σε εξέπληξε. Πα... Ε, ε, τώρα τι να πω, τι να πω. Δηλαδή, ε, από τη μία είναι τιμή μου ε, αυτό που γίνεται στο θέατρο. Παρά το γεγονό ότι εγώ παίζω σε, 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 στο δικό μα θέατρο το οποίο είναι μικρό, σε χωρητικότητα, δεν παίζω σε μεγάλα θέατρα Εγώ έχω καταλήψει το σπορ εδώ και κάποια χρόνια. Ε, ωστόσο, το κοινό της τη Θεσσαλονίκη με τιμά με την παρουσία του, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν ξέρω αν, αν, αν αλλάξω και μεταφέρω τα έργα μου σε πιο μεγάλα θέατρα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε εκείνη την περίπτωση. Το έχει αλλά... σκεφτεί να το κάνει αυτό, ή ε, φοβάσαι. Ε? Ε, όχι, τι φοβάμαι. Δηλαδή, ε, Για παράδειγμα, έχω παίξει σε μεγάλα θέατρα και εκτό Θεσσαλονίκη. Στη Βέρια είχε 250 άτομα, ήταν γεμάτο δηλαδή το θέατρο. Mm. Όπου και αν έχω παίξει, ε, είχαμε πάρα πολύ ε, αρκετό κόσμο. Στην Αριδαία, ε, τώρα έτσι λέω στην τύχη πόλη που, mm -hmm, που θυμάμαι. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, γενικά υπάρχει μια. πολύ. Από μια προσμονή και από την άλλη μια υποδοχή του κόσμου που με ξαφνιάζει ευχάριστα, και το μόνο που μπορώ να πω σε αυτήν την αυτή περίπτωση είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ, τουλάχιστον μέσα από του τη δουλειά μου, προσπαθώ. Να κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα. Μήπω ίσως... αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει, Βασίλη, είναι ότι ενώ δεν δέχτηκε μεγάλη υποστήριξη και ανάδειξη από του καλού εισαγωγικά συναδέλφου μα, <laughs> ε, ε, έδειξε σαν να μην έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Γιατί το κοινό είναι αυτό ναι, το οποίο ναι. ε, αυτό το σε πάντα. στέλνει στα ουράνια. Το και πάντα. όχι τόσο ναι, η Το πάντοτε ε? αυτό Αν κάνει καλή δουλειά, θα την κρίνει το κοινό. Και από στόμα σε στόμα μαθαίνονται τα πάντα. Ε, Εμεί ε, δώσαμε παράταση άλλε δύο μέρε σήμερα και αύριο για το σπαγκέτι, αλλά γαλλικά. Επειδή πραγματικά δύο μήνε και κάτω θέατρο ήταν γεμάτο, και λέμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Έχει και κάποια στιγμή, μέσα στη βδομάδα, ε, είχαμε κάποιε κρατήσει από φίλου κτλ. Λέμε. Τι, πώς θα λένε, τι παράταση δώσαμε, δηλαδή το θέατρο μπορεί να είναι μισογεμάτο. Mm. Και σήμερα από το πρωί γίνεται ένας πανζουρλισμός. Ο κόσμο με... κόσμος τι αγαπά να βλέπει ε, ως θεατρικές παραστάσεις, Θεσσαλονίκη περισσότερο. Ε, παραστάσεις που τον κάνουν να γελά, να ξεχνά την καθημερινότητά του ή ε, κάποιε που να τον προβληματίζουν. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει κλασικά έργα. Κλασικά έργα, αλλά και καλέ κομμωδίε. Mm. Ε, αν ένα κλασικό έργο είναι δράμα, θα δει ένα κλασικό έργο. Λείπουν οι καλέ κομμοδίε. Εκείνε οι καλέ κομμοδίε, όταν λέμε και οι δύο, νομίζω ότι συνεννοούμαστε, ναι. εννοούμε του σακελάριου. Όπου δεν υπάρχει ίχνο ίβρεο ε, εκεί πέρα ναι. μέσα ε, και είναι ένα τόσο καλοκεντημένο χιούμορ, α πούμε, μέσα έτσι, από τι εκφράσει. Κάτι τέτοιο μου θυμίζουν οι δικέ σα. όταν. Ε, 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 και εγώ δεν χρησιμοποιώ υβρεολόγιο στι κομμοδίε μου. Θέλω δηλαδή αβίαστα να πηγαίνει το, το γέλιο στο, στον κόσμο. Ε, δεν θέλω ούτε να τον. Ε, να, προκαλώ, ούτε εν πάση περιπτώσει να το εκβιάζω το, το χιούμορ. Αυτό θα έρθει αβίαστα, χρησιμοποιώντα όλε τι μεθόδου μια ε, mm -hmm. ε, που είναι από τη μία λέξη, από το συγχρονισμό λέξεων προτάσεων, από την κατάσταση την οποία βιώνει ο ηθοποιό, μέχρι τι μεταμφιέσει, τι φάρσε και όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι χρησιμοποιώντα αυτά τα όπλα δεν χρειάζεται να εκβιάσει καθόλου ε, το γέλιο στο, στο κοινό. Δηλαδή και το γεγονό ότι ο κόσμο δεν πήγαινε τα τελευταία χρόνια στι επιθεωρήσει, ήταν γι' αυτό ανέβαιναν όλοι οι ναι. δολοί πάνω και βρίζανε, 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 και έφευγε ο, ε, ο κόσμο από το θέατρο και έλεγε Τι ήταν αυτό τώρα που. Ναι, έφευγε. μελερωμένο το ναι, συνέστημά του. Ναι, πήγαινε ναι. με άλλη διάθεση και, mm. και έφευγε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, χωρί να λέω ότι στι δικέ μου κομμοδίε, αμάνε έρχεται ο κόσμο και ξεκαρδίζεται. Ναι, και ναι, ναι, ναι. ναι δεν είναι στόχο μου αυτό. Στόχο μου είναι να ισορροπήσει η κομμοδία μαζί με το μήνυμα που θέλω εγώ να περάσω στην κοινωνία για να είναι και ένα. Θεατρικό έργο χρήσιμο. Δηλαδή, ανεβάζουμε ένα θεατρικό έργο. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, το ανέβασε. Απλά γιατί δεν είχε τίποτα να κάνει. Όχι. Θα ανεβάσει ένα θεατρικό έργο γιατί θέλει να μιλήσει στην κοινωνία. Κάτι θέλει να πει. Και, α πούμε, παράδειγμα τώρα το σπαγκέτι, αλλά γαλλικά. Παρουσιάζουμε μια κατάσταση που ο σύζυγο είναι άνεργος, Η γυναίκα υποδιευθύντρια, καριέρα, mm. και εκεί αρχίζει και συγκρούεται. <Σιζύν> Συγκρούνται <συμπλώδε> πολλά πράγματα. <Σιζύν> θέλουμε τη γυναίκα στο σπίτι, <Σιζύν> θέλουμε να κάνει και δουλειέ ή θέλουμε επαγγελματία. <Σιζύν> και εγώ πιμάνε να θα, θα τη βάλει <Σιζύν> τώρα. Δεν τι, τι έχει δημιουργήσει η κρίση μέσα σε ένα σπίτι ενό ανδρόγινου που δεν έχει κάνει ακόμη παιδί. Ο άντρα έχει μείνει άνεργο. <Σιζύν> Ήταν το απόλυτο αρσενικό μέσα στο σπίτι. Και η γυναίκα πλέον βλέπει διαφορετικά τη δουλειά τη ω καριερίστρια και ω υποδιευθύντρια. Και εκεί γίνονται όλε οι συγκρούσει. Εξαιρετικά. Από χρήματα πώ πάμε. Α, Πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι Ελάτε να τα μετρήσουμε. Με τα έχω φέρει κάτι μαύρο σακούλε. <laughs> ε, είναι δύσκολο εκεί. Δεν είναι Εμεί επιβιώνουμε και συντηρούμαστε. Αν μπορώ να έχω ένα παράπονο είναι και θα το πω με αφορμή και το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Εμεί τώρα ω άρατο φιλμ κάνουμε τη δεύτερη ταινία για το 1821 με ήρωε από τη Μακεδονία. Το λέω με, με πόνο καρδιά και με πίκρα. Οι ιδιώτε βάλαν χρήματα, οι ιδιώτε στηρίζουν. Μέχρι πότε όμω. Μα ε, γυρνούν γερνούν την πλάτη, μα κλείνουν τι πόρτε και, και δημόσιο, και ιδιωτικοί φορεί και λέμε το εξή ότι τώρα ξαφνικά όλοι θυμηθήκαμε ένα παράδειγμα να πάμε όλοι σε ένα συλλαλητήριο για να ε, φωνάξουμε κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Πού ήταν όλοι αυτοί. Και κυρίω μιλάω τώρα για προέδρου, για προέδρου φορέων, προέδρου ομοσπονδίων κτλ. Περίμενα Έχω πολλά... μέχρι να ξαναγίνει το δεύτερο συλλαλητήριο. Ναι, ε, να μην ξαναγίνει το δεύτερο συλλαλητήριο. Ή, εν πάση περιπτώσει, μα αρέσει να έχουμε και τον τίτλο πρόεδρο. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο κινηματογράφο είναι ένα ψηφιακό βιβλίο και η ιστορία μένει. Διότι αυτέ εδώ τι ταινίε θα τι βλέπουν για χρόνια ε, τα παιδιά τα οποία τώρα μεγαλώνουν. Και περνά μηνύματα. Κάποτε λέγανε ότι τα βιβλία τη ιστορία μεταφέρουν μόνο ήρωε από την Πελοπόννησο, από την Στερεά Ελλάδα. Να λοιπόν. Γιατί αποφάσισες να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο μετά το θέατρο και μπήκε και πολύ δυναμικά. Ναι. Και, και, και δυναμικά, συνειδητά, μας αυσά, μας ναι. Και συνειδητά επέλεξε θεματικέ που αντλούνται μέσα από την ελληνική ιστορία. Μέσα από την ελληνική ιστορία. Γιατί το έκανε αυτό. Γιατί είχα πει και κάποια στιγμή ότι εντάξει, φτάνει. 46 χρόνια από τον έχει να γυριστεί ιστορική ταινία και όλε οι ιστορικέ ταινίε οι οποίε γερνούσαν και παρουσίαζαν καταξιωμένε κοινοθέτε ήταν βιογραφίε κατά κύριο λόγο. Mm -hmm. Και έλεγα ότι, οκ okay, γιατί να μην τολμήσουμε να δείξουμε κάτι, ε, κάτι πολεμικό. Ε, Πιστεύει δηλαδή ότι ο Έλληνα διψάει να δείξει. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Και μάλιστα υπάρχουν η δικιά μου γενιά, η δικιά μα γενιά. Είμαστε οι μεγαλωμένοι και με το λεγόμενο ιστορικό κινηματογράφο, με ιστορικέ και πολεμικέ ταινίε. Γιατί μέσα από αυτέ τι ταινίε μαθαίναμε και για την ιστορία. ή άνοικε και ένα βιβλίο, μάθει περισσότερα. Mm -hmm. ε, ή να δει αν η ιστορία είναι διαστρεβλωμένη ή, ε, ή όχι. Κάποιο με αθώα σκέψη θα σκεφτόταν πω όταν εσύ πήγε να ζητήσει χρήματα για να υποστηριχθεί η κινηματογράφηση μια τέτοια ταινία που φέρει τον τίτλο Έξοδο 1826. Ε, πολιορκία ας πούμε ε, και έχει ως θεματική ε, ιστορίες της ελληνικής ιστορίας okay. λογικά φορείς θα σου άνοιξαν την πόρτα, θα σε υποδέχτηκαν και θα σου είπανε Βασίλη μου κανένας άλλος δεν ήρθε Έλληνας ε, σκηνοθέτης και παραγωγός ε, δεν ενδιαφέρθηκε να γυρίσει κάτι τέτοιο χαιρόμαστε πάρα πολύ που το κάνεις εσύ εν 2018 πράγματι χρόνια έχει να εμφανιστεί μια ελληνική ταινία με τέτοια θέμα θα σε βοηθήσουμε, γιατί είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το κοινό. Όχι. <laughs> <laughs> αν πούμε ότι τα τελευταία 4,5-5 χρόνια έχω πλησιάσει εγώ και συναργάτες μου 200 επιχειρήσεις, ναι. τα 190 ήταν όχι. Αχ. 100, και όταν λέω σε επιχειρήσεις βάζω και... Θέλω να μου πεις γιατί όχι όμως. Εγώ θα σου απαντήσω. Στη Ε, Ναι, ναι, ναι. ναι. Χωρίς επιχειρηματικό. Δεν μας ενδιαφέρει. Άσχετο. Προτιμούμε Α. να δώσουμε... 25.000 ευρώ για να φέρουμε δύο Βραζιλιάνους για να χορέψουν στο καρναβάλι. Μάλιστα. α, απάντησα με παράδειγμα. Μάλιστα. Ε, ή α πούμε για παράδειγμα, προτιμούμε να τα δώσουμε τα χρήματα για κάποιο άλλο λόγο. Α μην αναφερθώ. Ε, δεν Εγώ είπα, οκ, okay, είμαι ο πιο ακατάλληλο άνθρωπο του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πήρε και προσωπικά. Α, ναι, το προσωπικά. Ναι, είμαι ο πιο ακατάλληλο. Ωραία, έκανα μια ταινία. Δεν ναι, έκανα ναι. μια ταινία. Έχω ένα, έχω ένα δείγμα. Έτσι. Mm -hmm. Πήγε καλά η ταινία. Αυτά όλα που βλέπουμε δεν είναι βέβαια από την ταινία, είναι από το ντοκιμαντέρ. Né nah. que eh é... Τι έλεγα τώρα, χάθηκα κι εγώ. Θα σου πω τι έλεγε. Εξηγούσε το πώ από του 190 που είπαν όχι, υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι ε, ενδιαφέρθηκαν. Αλλά πριν από αυτό έλεγε πω εσύ το πήρε προσωπικά. Ναι, το πήρα προσωπικά. Και δεν. άρχισε να χάνει κατά κάποιο τρόπο την πίστη σου στον εαυτό σου. Αλλά από την άλλη όμω κιόλα. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς. δεν παράτησε τον αγώνα. Όχι, δεν τον παράτησα. Είπα ότι αν ας πούμε ο πιο κατάλληλο άνθρωπο του κόσμου, είχα ένα δείγμα την έξοδο 1826 και είπα κάποια στιγμή, ορίστε το δείγμα τη δουλειά μου. Δεν είναι καλό. 30.000 εισιτήρια. Ε, Ελλάδα εξωτερικό, φεστιβάλ, από εδώ, από εκεί. Άρα κάτι κάνω. Ε? Mm -hmm. Τι λέτε, mm -hmm. Τηλέφωνο λοιπόν στο ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Αδιάφορη την πρώτη φορά. Λες θα πάρω τη δεύτερη φορά. Σα παρακαλώ στι 20 Δεκεμβρίου κλείστε μου ένα ραντεβού. Θέλω να δω τον υπεύθυνο να μιλήσω μαζί του. Πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, 12. Κανένα τηλέφωνο πίσω. Okay. Τίποτα. Και μιλάμε τώρα, θα σα πω κάτι. Ε, εγώ τη βοήθεια που θέλω, δεν θέλω ε, ε, θέλω μια βοήθεια για να ολοκληρώσω μια παραγωγή η οποία τα χρήματα αυτά τα δίνουν για την σκέψη ενό σεναριογράφου να καθίσει να γράψει. Σε παρακαλώ, πληρώνω τη σκέψη σου να την περάσει το χαρτί. Πάρτε λεφτά. Εγώ λοιπόν αυτή τη σκέψη θέλω να πληρωθώ. Τίποτα άλλο, δηλαδή να, να έχω μια βοήθεια ε, σε αυτό το κομμάτι για να ολοκληρωθεί η παραγωγή. Ούτε καν τα χρήματα που δίνουν σε μια ταινία μικρού μήκου. Ούτε αυτά. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση ούτε να με. Είμαι... Το ένα σκέλο λοιπόν τη ταλαιπωρία σου σε σχέση με την παραγωγή αυτή τη ταινία είχε να κάνει με την αδιαφορία που σου έδειξαν και τι πόρτε που έκλεισαν. Ναι. Το άλλο σκέλο όμω έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει και με τον πόλεμο. Διότι γνωρίζω κάποια ντεσού για την προσπάθειά σου ε, να γίνει διανομή τη ταινία. Ναι. τα οποία πραγματικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ήθελα να τα μοιραστεί. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, μια πολύ γνωστή εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, έξι μήνε συζητάμε και δείχνει ένα τεράστιο ενδιαφέρον να υποστηρίξει την ταινία. Ξαφνικά, μετά το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, εμεί περιμέναμε να έχουμε διανομή κατά τον Ιανουάριο, επιλέγουν ξαφνικά από το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη κάποιε άλλε ταινίε και μα ανακοινώνουν ότι δεν θέλουν να δώσουν διανομή σε εμά. Ε, τεράστια καταστροφή. Ε, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, δηλαδή δεν μπορούσα μέχρι και εγώ να χαλάσω την υγεία μου. Ε, έτσι λοιπόν ε, βρέθηκαν δύο-τρεις συνεργάτες μου, καθίσαμε, είχαμε μια τριήμερη σύσκεψη και αποφασίσαμε να κάνουμε διανομή μόνοι μας. Κάναμε διανομή 48 πόλεις και 4 πόλεις στο εξωτερικό και πλασαριστήκαμε ε, μέσα στις καλύτερες ταινίε της χρονιάς που πέρασε όσον αφορά το, το κομμάτι το, των εισιτηρίων με δικό μας ε, κόπο. Για ποιο λόγο έγινε, για ποιο λόγο έγινε, κανείς δεν ξέρει, μέχρι στιγμή. Όμω και αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά αρνήσεων, υπεκφυγών, υπαναχωρήσεων που εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω και δεν μπορώ να τα αιτιολογήσω. Πάμε λοιπόν και στο σήμερα που ξεκινάει δεύτερη ταινία η Πολιορκία και εκεί είχα πολύ χοντρά θέματα ε, να συνεννοηθώ και με τοπικού φορεί. Ε, κάποια στιγμή λε ότι να μην γκρινιάζουμε, γιατί δεν θέλω να γκρινιάζω. Λε όλα αυτά είναι συμπτωματικά. Δεν γίνεται, συμπτωματικά είναι. Αλλά η μία σύμπτωση φέρνει την άλλη και στο τέλο άμα είναι Σύμπτωση. Οπότε κάνει λόγο για έναν περίεργο, αόρατο πόλεμο. Για κάποιο λόγο δεν θέλουν από εμά, γενικώ, δεν θέλουν ταινίε που έχουν να κάνουν με την ιστορία τη χώρα μα. Και μιλάμε για ταινίε. Θα σα πω και το τελευταίο. Την ταινία... θέλει το Hollywood δηλαδή και γυρνούν μια ταινία που φέρει τον τίτλο Οι 300. Ναι. Αλλά δεν τη θέλουμε εμεί. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Εντάξει, μπορεί να, να είμαι να ο παγκοσμίω άγνωστο εγώ και να μην του κάνει κλικ το όνομά μου. Όμω κάνουν κλικ όλα τα υπόλοιπα ονόματα των Ιθοποιών που είναι μέσα, που είναι πασίγνωστοι. Και έρχονται οι άνθρωποι και του ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνουν ε, να παίξουν στι ταινίε μου. Ε, και αυτό γίνεται, Μαρία, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτέ τελικά οι ταινίε είναι που θα μείνουν και θεωρούνται από του ίδιου του ηθοποιού και ποιοτικέ, αν θέλει. Ε, όπου εδώ, α πούμε για παράδειγμα. Πραγματικά είναι να μπορεί κανεί για το τι ακριβώ θα συνέβαινε στην περίπτωση που αναλάμβανε μια μεγάλη εταιρεία τη διανομή αυτή τη ταινία και την βλέπαμε στου κινηματογράφου όλοι. Ε, Είμαι σίγουρη ότι θα, θα σου απαντήσω. Ναι. Περισσότερο από 100.000 εισιτήρια, δηλαδή και αυτή η εταιρεία θα βγάζει λεφτά. Άρα δεν θέλει να βγάλει χρήματα, δεν θέλει να βγάλει χρήματα Δεν θέλει να, χρήματα. να βγάλει έτσι χρήματα. Θέλει αλλιώ. <laughs> ναι. ναι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Ε, και γιατί εμεί επί τη ουσία τι θέλαμε, μια μεγάλη εταιρεία η οποία έχει τη δυνατότητα να περάσει στο προμόσιο τη ταινία, Ταυτόχρονα σε όλα τα μεγάλα κανάλια τη. Είσαι πολύ γενναιό Βασίλη που δεν το έβαλε πάντω κάτω, γιατί αυτέ δεν είναι εύκολε ιστορίε. Και εγώ βλέπω εξαιρετικά πλάνα, εξαιρετική σκηνοθεσία, πολύ μεγάλου ηθοποιού, οι οποίοι δεν ξέρω πόσο πληρώθηκαν για να παίξουν σε αυτή την ταινία. Φαντάζομαι ε, είχαν κατά νου εξ αρχή ότι δεν πρόκειται ναι. να πάρουν. Οι περισσότεροι μισθούς. ήταν εθελοντέ. Οι οι Όχι, Αυτό... όλοι οι περισσότεροι ήταν εθελοντέ. Αυτό τιμά και του ίδιου. Ε, που σημαίνει ότι μοιράζονται ε, το ίδιο όνειρο με σένα Έτσι, ε, και το ίδιο. Ε, σύστημα αξιών με σένα. Τα ίδια ιδανικά με σένα. Ε, είναι πολύ Εγώ, σπουδαίο αυτό. Αυτέ αυτές τις ταινίε τις κάνω για τα δυο μου τα παιδιά και αυτές τις ταινίε τις κάνω ως ένα δώρο σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών στην ελληνική κοινωνία και τα 200 χρόνια από την έναρξη ελληνική επανάστασης. για αυτό το λόγο τα κάνω. Δεν πρόκειται να Η οικογένειά αυτό... σου πόσο ταλαιπωρήθηκε μαζί σου, Βασίλη, μέσα από αυτήν την διαδρομή των τελευταίων 7 ετών. Ε, ακόμη ταλαιπωρείτε, ναι. Αλλά πιστεύουν πάρα πολύ σε μένα. Ε, δηλαδή, τι να πω, το λέω και συγκινούμε. Πιστεύουν πάρα πολύ σε μένα γιατί ξέρουν ποιο είμαι και για ποιο λόγο τα κάνω αυτά. Εγώ δεν τα κάνω για να βάλω χρήματα. Ε, δεν τα κάνω δηλαδή για να θησαυρίσω. Ε, το κάνω γιατί μέσα μου έχω μια, μια, πίστη, μια ελπίδα, έχω μια φλόγα. Προσπαθώ να, κάνω, να, προσφέρω, να προσφέρω, Είμαι ένα άνθρωπο τη προσφορά. Θα μπορούσα να είμαι θελοντή κάπου. Είμαι ένα άνθρωπο τη προσφορά. Ε, έχω κυνηγήσει τα όνειρά μου, τα παιδικά μου όνειρα και τους στόχους μου, και ε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά πραγματικά αυτό που θα πω και είναι και ένα μήνυμα προς τον κόσμο, το δικό μου μήνυμα. Όποιο θέλει μπορεί να το, να το μοιραστεί και να το αγκαλιάσει, όποιο θέλει μπορεί να το ακούσει και να το πετάξει, ε, να κυνηγάμε τα όνειρά μα, έστω ε, αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάποια από τα όνειρά μας και αυτό που είπα εγώ, ότι επειδή είμαστε περαστικοί από εδώ, ε, από αυτόν τον πλανήτη, από αυτήν την κοινωνία. Mm. Ε, Φεύγοντα να αισθανθούμε ότι κάτι κάναμε και ότι κάτι προσφέραμε αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αλλά με το λιθαράκι μα. Ναι. Είδατε, κυρίες και κύριοι, για ποιο λόγο αγαπώ αυτή την εκπομπή περισσότερο από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι <laughs> σήμερα. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να συναντώ και να συνομιλώ με τέτοιου ανθρώπου που έχουν ένα χαρακτήρα όπως αυτόν του Βασίλη Τσικάρα. Βασίλη, πες μου για αυτή την ταινία που γυρνάς τώρα ναι. στην κατακλίδα μας, αλλά και για τη θεατρική παράσταση, πότε παίζει, ναι, ποιε ναι. ώρες Θα και Θα τα που. πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, η πολιορκία παντρεύει δύο ιστορίες. Η μία φορά το, 19... το Μάρτιο του 1941 στο Χίρο Ρούπελ και η άλλη, το κυρίως θέμα, είναι η πολιορκία στη Μονή Δοβρά στη Βέρεια. Κανένα από τη Βέρεια δεν ενδιαφέρθηκε. Σα το λέω και σα το υπογράφω. Έχω μιλήσει με όλο τον κόσμο, από δημάρχου μέχρι νοματέου. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένα για την ιστορία τη Βέρεια. Για την ιστορία τη Μονή Δοβρά κανένα. Κανένα. Είμαστε να μα πετάνε πέτρε. Δυστυχώ. Κανένα. Το λέω με πολύ μεγάλη λύπη. Κανένα. Όλη η κοινωνία τη Βέρεια δεν γνωρίζει για το θέμα. Και οι, οι φορεί αυτή τη πόλη δεν ενδιαφέρθηκε κανένα με του οποίου έχω μιλήσει κιόλα. Αυτή λοιπόν η ταινία Φεβαρό. που θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί στην Άφησα, παρακαλώ. Θέλω να το τονίσω και ευχαριστώ τον Δήμαρχο Δελφών, τον κύριο Παναγιοτόπουλο, για την τιμή που μου κάνει να υποδεχτεί την ταινία και τα γυρίσματα αυτή. Θα ολοκληρωθεί και καλώ εγώ των πραγμάτων τον Οκτώβριο του 2018, 2018 θα τη δούμε στι κινηματογραφικέ αίθουσε μια ιστορία που αφορά τη Μακεδονία και δι' τη μονή δουβρά και τη μάχη που έγινε με τον οπλαρχηγό τον Τάσο, τον Καρατάσο. Και πάμε στο σπαγκέτι αλλά γαλλικά, να γελάσουμε σήμερα και αύριο στι 9.30 στο θέατρο Άρατο, Μοσκόβ 12, ένα στενό παράλληλο τη Δωδεκανήσου. Εκεί για δύο τελευταίε παραστάσει παρουσιάζουμε μια κομμωδία για δεύτερη χρονιά. Πάει καλά, σα περιμένουμε, έχουν μείνει κάποιε θέσει. Mm -hmm. Οπότε όσοι θέλετε, καλώ να ορίσετε στην παρέα μα. Βασίλη Τσικάρα, σε ευχαριστώ πάρα και πολύ εγώ. για την παρουσία σου σήμερα εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. σε εύχομαι καλό κουράγιο, καλή δύναμη ε, και μεγάλη ανθεκτικότητα. Αυτό το τελευταίο θα το κρατήσω. Το χρειάζομαι. <laughs> ήταν είναι ειδική, απαραίτητο. Ηταν ειδική ευχή για σένα. Έτσι, έτσι.